Χθες το απόγευμα, στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, ένα πράγμα επιβεβαιώθηκε για ακόμα μία φορά, ότι οι εργαζόμενοι είναι στα κάγκελα. Ακρίβεια, δουλειά με τους χειρότερους όρους, εργοδοτική ασυδοσία που φτάνει στο σημείο να απολύει συναδέλφους γιατί αρρωσταίνουν, γιατί ζητούν τα αυτονόητα, όπως είναι το ρεπό, η άδεια, το διάλειμμα. Έλεγε χτες συνάδελφος στη Γενική Συνέλευση, παίρνω 400 ευρώ και ο λογαριασμός του ρεύματος και του φυσικού αερίου που μου ήρθαν αγγίζουν τα 1.000 ευρώ. Όσες περικοπές και να κάνω, είναι αδύνατο να μπορέσω να πληρώσω και ταυτόχρονα να καλύψω άλλες μου βασικές ανάγκες όπως είναι το φαγητό. Άλλος έλεγε, δυσκολεύομαι να βάλω βενζίνη για να πάω για δουλειά. Και το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν πολλοί συνάδελφοι που εργάζονται σε απομακρυσμένες περιοχές που δεν εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όχι ότι η χρήση αυτών είναι φτηνή. Αυτά και πολλά άλλα, σε συνδυασμό με την ανησυχία για τις εξελίξεις με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αποτελούν το έφλεκτο υλικό για να ανάψει το φυτίλι του αγώνα σε κάθε κατάστημα, σε κάθε αποθήκη, σε κάθε εργασιακό χώρο. Και αυτό χρειάζεται να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, αυτό το φυτίλι να ανάψει. Είναι θετικό, συνάδελφοι, το γεγονός ότι και στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου ήρθε πλούσια, ζωντανή πείρα από μια προσπάθεια που γίνεται αυτό το διάστημα από μέλη του Σωματείου, με τις όποιες αδυναμίες και δυσκολίες έχει μια τέτοια προσπάθεια σε αυτές τις συνθήκες, να οργανώσουν τους συνάδελφούς τους στο Σωματείο, να συγκροτήσουν απεργιακές επιτροπές. Δεν μένουμε μόνο στην αγανάκτηση, το θυμό, το δεν πάει άλλο. Είναι θετικό ότι σε αυτές τις συνθήκες αρκετοί εργαζόμενοι απευθύνονται στο σωματείο τους, κάνουν το βήμα και οργανώνονται σε αυτό. Είναι θετικό ότι το «δεν γίνεται τίποτα» από το «δεν γίνεται τίποτα» που έσπαγε κόκαλα το προηγούμενο διάστημα, συζητάμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να ενισχύσουμε, να δυναμώσουμε μπροστά στην απεργία 6 Απρίλη, με τα χαρακτηριστικά που αυτή αποκτά σε αυτές τις συνθήκες, σε συνθήκες που διεξάγεται ένας υπεριαλιστικός πόλεμος, σε συνθήκες ραγδαίας επιδείνωσης των όρων ζωής μας. Να μην επιτρέψουμε να περάσει η προσπάθεια της κυβέρνησης και της εργοδοσίας να μειώσουμε τις απαιτήσεις μας, να παραιτηθούμε από τις διεκδικήσεις μας. Να επιμείνουμε στη συζήτηση ότι δεν είναι της μοίρας μας γραφτό εμείς να ζούμε στην ανέχεια, στην εξαθλίωση, με το άγχος πώς θα τα φέρουμε βόλτα, με το φόβο της γενίκευσης του πολέμου. Ότι όλα αυτά έχουν την αιτία τους και δεν είναι άλλη από την ακόρεστη δίψα των επιχειρηματικών ομίλων, των μονοπωλίων για το κέρδος. Κέρδος που βγαίνει από το δικό μας ξεζούμισμα, από το μακέλεμα των λαών με άδικους, ληστρικούς, υπεριαλιστικούς πολέμους. Κυρίως να επιμείνουμε στο τι να θα κάνουμε σε κάθε εργασιακό χώρο, στην οργάνωση του αγώνα και στη συγκρότηση πολλών απεργιακών επιτροπών, στην ενίσχυση αγωνιστικών πρωτοβουλειών, να μην αφήσουμε αυτές τις μέρες να πέσει τίποτα κάτω. Να επιμείνουμε στην προσπάθεια να μπουν σε αυτόν τον αγώνα περισσότεροι εργαζόμενοι. Κάθε μέρα να κερδίζουμε έναν τον συνάδελφό μας. Γιατί μπορούμε, γιατί στον πόλεμο πρέπει να απαντήσουμε με πόλεμο, με το δικό μας όπλο, με το σωματείο μας, τον αγώνα μας, για αυξήσεις στους μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις, για μέτρα προστασίας του εισοδήματός μας, για μέτρα προστασίας της υγείας μας, για την απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο. Μία τέτοια επίμονη προσπάθεια θα σπάει το φόβο, δεν θα βρίσκει έδαφος η απογοήτευση, θα βρίσκει τείχος η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων, των συνδικαλιστικών του στηριγμάτων, που ο καθένας με τον τρόπο του, αλλά όλοι μαζί μας καλούν να σκύψουμε το κεφάλι, γιατί τώρα έχουμε πόλεμο, αλλά το ίδιο τροπάρι ακούγαμε 2 χρόνια με την πανδημία, πιο πριν με την κρίση, να καταλάβουν όλοι αυτοί ότι δεν συνεννούμε με τη σαπίλα και τη βαρβαρότητα που ζούμε, με το τσάκισμα των δικαιωμάτων μας, δεν συμβιβαζόμαστε με τα ψίχουλα. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, δυνατά, με αισιοδοξία, να κάνουμε τη νύχτα μέρα ό,τι περνάει από το χέρι μας,
στις 6 Απρίλη να πλημμυρίσει το Σύνταγμα με χιλιάδες εργαζόμενους. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.